Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Δημήτρη Παπατολίδη, επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπήρωσης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας και γραμματέα του Γραφείου Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ενισχύοντας παντού το ΚΚΕ, ενισχύοντας παντού τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπήρωσης, έχουμε την πείρα και στην περιφερειά μας. Ο νυν και οι προηγούμενοι περιφερειάρχες που άνοικαν είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στο παλιό ΠΑΣΟΚ, αλλά και στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούνται την πολυπόθητη ανάπτυξη, τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, του πακέτου Γιουγκέρ, για να ξεβαλτώσει η περιφέρεια από τις τελευταίες θέσεις σε κατακεφαλή εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάνε όλοι μαζί κίνητρα για να στηρίξουν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στις επενδύσεις που σχεδίαζαν για την περιοχή σε ενέργεια και μεταφορές. Ξεχνούν όμως πως η δική μας περιφέρεια έχει και στο παρελθόν πρωτεία στην απορριφωτικότητα του ΕΣΠΑ. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μαζί με αυτά τα πρωτεία, πρωτιά στην ενεργειακή φτώχεια για το λαό της περιοχής, πρωτιά για τους μαθητές, ιδιαίτερα σε Ξάνθη και Ροδόπη, στη μαθητική διαρροή, δηλαδή στην εγκατάλειψη του σχολείου. Πρωτιά τα χρόνια της κρίσης στη μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής. Πρωτιά και στη μετανάστευση εργατών για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. Όλα αυτά έτρεχαν, όλα αυτά γινόντουσαν όταν έτρεχαν δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση για να γεμίζουν οι τσέπες μεγαλοεπιχειρηματιών. Όταν η ίδια η περιφέρεια δεν έδινε ούτε ευρώ κυριολεκτικά για αντιπλημμυρικά έργα που έχει ανάγκη η περιοχή μας, και ειδικά εδώ στον Εύρο, που είναι γνωστό το πρόβλημα και δεν είναι απλά ένα ακραίο πρόβλημα όπως μας λένε, αλλά ένα σχεδόν φυσικό φαινόμενο να πλημμυρίζει κάθε χρόνο ο νομός. Και την ίδια ώρα στήριζαν και στηρίζουν επενδύσεις μεγάλων ομίλων για να ελαιλατούν τα γεωθερμικά πεδία, την ενέργεια, τους δρόμους ενέργειας για ένα κομμάτι ψωμί. Φίλοι και φίλες, έχουμε πείρα τι θα πει περιφέρεια συνέχεια του αντιλαϊκού και αντεργατικού κράτους. Αποτυπώθηκε όλα αυτά τα χρόνια στους προϋπολογισμούς, στο χωροταξικό σχέδιο, στις προτεραιότητες που έβαλαν όλες οι διοικήσεις για να στηρίξουν το κεφάλαιο. Αποτυπώθηκε με την απόφαση να κόβουν το νερό από τους αγρότες, το αρδεύσιμο νερό, και να δίνουν ακόμη και ολόκληρες περιοχές με δάση και πηγές νερού σε ιδιοκτήτες λατομείων. Αυτά ψηφίζανε. Αυτοί που τώρα στείνουν ψευτοτσακωμούς μακριά από τα συμφέροντα του λαού, αγκαλιάζονταν και συμφωνούσαν στο αναπτυξιακό συνέδριο πέρσι στην Κομωτινή όλοι μαζί. ΣΥΡΙΖΕΙ, Νεοδημοκράτες, με πρωτοστάτη το δήμαρχο που έλεγε ότι καλώς θα κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝ και στελέχη του ΚΙΝΑΛ. Είναι τα στελέχη όλων αυτών των κομμάτων, όλων αυτών των δυνάμεων, που διαγωνίζονται για το πόσο φιλοαμερικάνοι και φιλονατοικοί είναι. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, ζητώντας όλοι και ψηφίζοντας όλοι, στηρίζοντας τις προτάσεις και του Δημάρχου να γίνει βάση στο νομό μας, να γίνει ορμητήριο των υπεριαλιστών, απλώνοντας ορισμένα στελέχη τους κόκκινα χαλιά στον πρέσβη, ζητώντας συγγνώμη όπως ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, αν τον στεναχώρησαν γιατί τόλμησαν, λέει, να συναντηθούν και να συνεργαστούν και με Ρώσους, και λέγοντας ότι θα τα διορθώσουν αυτά τα λάθη. Αυτοί θεωρούν πρόοδο και προκοπή της βάσης, τη συμμετοχή στο έγκλημα, την παράδοση των λιμανιών, των πάντων στα μονοπόλια. Συναγωνίζονται για το ποιος θα ξεπεράσει και τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, στα συχαρίκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, μπορούν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα, να στηρίξουν αυτή τη δύναμη που πάλεψε, αποκάλυψε, διεκδίκησε και συγκρούστηκε με αυτή την πολιτική, το ΚΚΕ, να συμπορευτούν μαζί του, για να δυναμώσει η ελπίδα και η προοπτική, για να τσακίσουμε τους φασίστες, τον εθνικισμό, αλλά και την πολιτική της προώθησης των υπεριαλιστικών σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Παντού λοιπόν ισχυρό κουκουέ, παντού ισχυρή λαϊκή συσπήρωση. Γεια σας.